Καλησπέρα και από μένα. Καλησπέρα σε όλους και όλες. Ε, σπάω λίγο και το αναδρικό κομμάτι στο πάνελ. Πάλι καλά, το σώσαμε τελευταία στιγμή νομίζω. Ε, να καλησπέρω και το Λουίτζι και το Χαβιέ. Ε, να πω στον Χαβιέ ότι το ντόκ ε, επίσης δημιουργήθηκε μετά από ένα ταξίδι στη Βαρκελόνη, στη Φύρα όπου η ομάδα που πήγε μετά από τρία χρόνια έφτιαξε ένα φορέα υποδομή υποστήριξη τη Καλό στην Ελλάδα. Οπότε όλα αυτά τα ταξίδια και η αλλαγή τεχνογνωσία δεν είναι μόνο εμπνευστικά, αλλά διαγράφουμε κάπω και το μέλλον. Σα παρακολουθούμε, είμαστε και μέλη του ΡΥΠΕ. Οπότε παρακολουθούμε την πορεία και τι εξελίξει εκεί. Λοιπόν, ο χρόνο μου ξεκινάει από τώρα, έτσι, Βασίλη. Ωραία. Τα άλλα ήταν ice breaking. Ακριβώ. Ωραία. Λοιπόν, εγώ, θα μιλήσω για ένα... δεν, εγώ δεν θα μιλήσω για την κοινωνική έλεγχη οικονομία σήμερα, αλλά για το συμμετοχικό δημοτικό προϋπολογισμό ε, ως αποτέλεσμα ενός έργου που υλοποιούμε εδώ και ένα χρόνο, ε, το DOC, που είμαστε φορέα καλό, η Common Space, που είναι συνεταιρισμό εργαζομένων, με την υποστήριξη του Heinrich Bell. Ε, οπότε να πούμε ότι για να φτιάξουμε αυτή τη μελέτη ε, έχει πέσει πολύ δουλειά με την έννοια ότι δεν έχουμε βρει τίποτα, σχεδόν τίποτα στην Ελλάδα. Είναι λίγο από τα, από τα πρώτα ε, πράγματα τα οποία κάνουμε. Έχουμε βρει κάτι έτσι πτυχιακέ, κάποιοι έτσι πολύ ε, πώς το πω, παιδί μου, ε, Πρωτοπόροι το 2008 που να ασχολήθηκαν με το ζήτημα και μετά δεν υπάρχει τίποτα. Το ότι δεν υπάρχει κάτι γραπτά βέβαια και ως τεκμηρίωση δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν και πρακτικές. Παρότι η Ελλάδα Practices δεν is... που έχουμε πρακτικές συμμετοχικού προπολογισμού, παρόλα αυτά έχουμε. Ε, οπότε αυτή ήταν έτσι λίγο μια μικρή εισαγωγή. Λοιπόν... Ανοίγω την παρουσίασή μου. Λοιπόν, είναι OK, είναι OK. Ωραία. Λοιπόν, ε, αρχικά. Ε, μπο, μπορεί κάπως να ε, ψηλιαζόμαστε τι μπορεί να είναι ο δημετοχ, συμμετοχικός δημοτικός προϋπολογισμός. Δεν ξέρω αν είναι σαφές περί τίνος πρόκειται, ε, διότι είναι σημαντικό να διαχωρίσουμε ότι δεν, δεν συμπίπτει με οποιαδήποτε συμμετοχική διαδικασία ε, περιλαμβάνει ένα project. Δεν είναι αυτό ο συμμετοχικός σχεδιασμός, δεν είναι απαραίτητα ο συμμετοχικός προϋπολογισμός ενός Δήμου. Το να υλοποιεί ο Δήμος ένα project και στο by the way να αναζητούμε και την άποψη του κόσμου συμβουλευτικά, είτε ως αξιολόγηση του έργου, το κάνει συμμετοχικό μεν, δεν το κάνει συμμετοχικό προϋπολογισμό δε. Με αυτή την έννοια να ορίσουμε λίγο περί τίνος πρόκειται. Είναι λοιπόν αυτή η διαδικασία η οποία δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες μιας συγκεκριμένης περιοχής, συνοικίας ή πόλης, να έχουν αποφασιστικό ρόλο για την κατανομή μέρους του διαθέσιμου προϋπολογισμού του Δήμου. Δεν κάνει δηλαδή μια πρόταση και ζητάει χρηματοδότηση για ένα project που έχει κατά νου, αλλά από το budget του Δήμου, ο Δήμος βγάζει ένα κομμάτι και λέει ότι αυτό το ποσοστό, το 10, το 20, το 30, θα μιλήσουμε στην πορεία για αυτό, το δίνω να περάσει μέσα από μια συμμετοχική διαδικασία πολιτών, ε, μέσα από έναν κύκλο διαβούλευσης, ο οποίος συνήθως είναι και ετήσιος. Συνυπάρχουν λοιπόν στο συμμετοχικό προπολογισμό και τα θεσμικά μέσα πολιτικής. Δεν γίνεται συμμετοχικός προϋπολογισμός χωρίς να το εισηγηθεί μία δημοτική αρχή, χωρίς να το υποστηρίξει ένα δημοτικό συμβούλιο okay, και μία εφιστάμενη νομοθεσία ως όπως υπάρχει. Συν τα έξω θεσμικά μέσα της πολιτικής, δηλαδή κοινωνία πολιτών, οργανώσεις, άτομα μεμονωμένα, που δραστηριοποιούνται και θέλουν να ασχοληθούν με τα κοινά, να, να έχουν λόγο και να προτείνουν που, θα κατευθυνθούν και πώς θα ιεραρχηθούν οι τομείς που θέλουν να χρηματοδοτηθούν για την πόλη τους. Εμπλέκονται λοιπόν, όπως είπαμε, η Δημοτική Αρχή απαραίτητο, οι υπηρεσίες του Δήμου, οι υφιστάμενες υπηρεσίες του Δήμου και οι πολίτες της πόλης. Εμπλέκονται λοιπόν οι πολίτε από το πολύ αρχικό στάδιο. Είναι επίση ένα ειδικό χαρακτηριστικό του συμμετοχικού προπολογισμού. Από το σχεδιασμό μέχρι την τελική αξιολόγηση. Δεν είναι απλά μία διαδικασία διαβούλευση γενικά για ιδέε και πολιτικέ, αλλά αυτές έχουν συγκεκριμένο στόχο διότι ανακατανέμουν πόρου, υλικού πόρου του Δήμου. Επίσης, ε, ένα άλλο χαρακτηριστικό είναι η πολύμινη δέσμευση και εμπλοκή των πολιτών, η οποία συνήθως κρατάει έναν ετήσιο κύκλο και εκ των πραγμάτων αυτό λειτουργεί ενδυναμωτικά. Περισσότερο ή λιγότερο έχει να κάνει με την προσέγγιση και, με την, ε, και το πόσο πολύ θέλει να δώσει βαρύτητα σε αυτό ένας, ένας Δήμος. Λοιπόν, βασικές προϋποθέσεις λοιπόν είναι η αυτοδιαχείριση και η αυτενέργεια των πολιτών, okay, όσον αφορά το budget, η προτεραιότητα για την κάλυψη των αναγκών που δεν καλύπτονται, δηλαδή ήθιστε το κομμάτι αυτού του προϋπολογισμού να πηγαίνει είτε σε κοινωνικές ομάδες που είναι λιγότερο ευνοημένες είτε σε περιοχές που είναι πιο φτωχοποιημένες από άλλες σε μια πόλη, ενισχύει δημοκρατικές διαδικασίες με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, είτε γίνεται κάτι διαζώσεις ή διαβούλευση, είτε γίνεται ιντερνετικά, μπαίνει ας το πούμε το μικρόβιο του, έχω λόγο, θέλω να μαθαίνω, θέλω να μάθω πώς λειτουργεί όλος αυτός, όλη αυτή η μαύρη τρύπα του μηχανισμού ενός Δήμου. Okay. Ε, βασικός σκοπός είναι η εμπλοκή των μη προνομιούχων, δηλαδή δεν μιλάμε για κόσμοι που ασχολούνται ούτω ή άλλω με την πολιτική. Σίγουρα δεν μιλάμε για του εκλεγμένου, μιλάμε για μη εκλεγμένο κόσμο, αλλά είναι και μια διαδικασία που μπορεί να εμπλέξει τον καθημερινό άνθρωπο δυνητικά και στο βαθμό που πάλι το βάζουμε προτεραιότητα. Και επίσης μια βασική προϋπόθεση είναι η βελτίωση της καθημερινότητας κυρίως των αποκλεισμένων ομάδων. Ε, με αυτά τα χαρακτηριστικά ε, βλέπουμε ότι έχουμε κάποιες κοινέ αρχές με την κοινωνική αλήθεια. οι πολιτικές ήθιστε να ε, υλοποιούνται και, και από κοινού. Δηλαδή, συνήθως μια δημοτική αρχή που παίρνει πρωτοβουλία για το Α, συνήθως ανοίγει την πόρτα και για το Β, δηλαδή για το συμμετοχικό προϋπολογισμό. Λοιπόν, να δούμε λίγο το χρόνο. Λοιπόν, πώς ξεκίνησε... Ε, όπως πολλά ωραία πράγματα, ξεκίνησα από το Πόρτο Αλέγκρε το 1989, σε ένα κοινωνικοπολιτικό πλαίσιο πολύ συγκεκριμένο, όπου αυτό ήταν μόλις έχουν πέσει τα δικτατορικά καθεστώτα, και έχουμε πάει για την επανίδρυση ή για την ίδρυση εκ νέου μιας νέας, ενός νέου δημοκρατικού καθεστώτο, την ίδια στιγμή που υπάρχει μια έντονη κοινωνική κινητοποίηση. Κινήματα πολιτών, αστικά κινήματα, διεκδίκησης, τα οποία ταυτόχρονα με τις πολιτικές αλλαγές απαιτούν, διεκδικούν εκδημοκρατισμό του πολιτικού συστήματος, ενίσχυση των θεσμών και άμεση συμμετοχή του κόσμου σε αυτά. Ταυτόχρονα αυτό απαντάγεται εκείνη την περίοδο το κράτος ε, είχε πολλά, πολύ ψηλά ποσοστά διαφθοράς και, και πελατειακών σχέσεων. Αυτές οι συνθήκες διαμόρφωσαν και την προσέγγιση που πήρε τελικά ο συμμετοχικός προϋπολογισμός στο Πορτοαλέγκρε και ενέπνευσε, που ήταν ας πούμε, η πιο ριζοσπαστική μορφή από αυτήν που γνωρίζουμε σήμερα στην Ευρώπη, πιο μετασχηματιστική όπως την ανέφερε πριν ο Χαβία κτλ. Άρα η βασική προσέγγιση του Πορτοαλέγκρε είναι ο δημοκρατισμός της δημοκρατίας, Κοινωνική δικαιοσύνη με την έννοια της αναδιανομής των πόρων... ήταν μεγάλη προτεραιότητα να πάνε πόροι σε υποβαθμισμένες περιοχές... αλλά ταυτόχρονα και να ενδυναμωθεί ο λόγος, η φωνή... των μέχρι τότε αποκλεισμένων από την εξουσία. Και ταυτόχρονα φυσικά η βελτίωση της καθημερινότητας... των φτωχότερων περιοχών. Ξεκίνησε εκεί όταν ήρθε στην εξουσία ένας δήμαρχος που υποστηρίχθηκε το εργατικό κόμμα που επίσης εκείνη την περίοδο αναπτύχθηκε πολύ έντονα και είχε την εξουσία ε, και σε, σε πολλούς ε, δήμους. Άρα με το που βγήκε ένας αριστερός δήμαρχος, ε, ενώ ταυτόχρονα έχουμε και μια συνταγματική αναθεώρηση που, που, που το προωθούσε και, και δηλαδή, και πολιτικά ε, τη συμμετοχή των πολιτών και την ενδυνάμωση της δημοκρατίας, δεν θεσμοθετήθηκε ποτέ με την έννοια τη. Δεν νομοθετήθηκε μάλλον ποτέ. Δεν υπή, ακόμα δεν υπάρχει νομοθεσία. όμως κοινωνικά και πολιτικά νομοποιήθηκε σαν διαδικασία. Υ, υπάρχει ακόμα ε, ο δημοτικό ε, προπολογισμό στο Πόρτο Αλέγκρε με διαφορετικά χαρακτηριστικά κτλ. Περνάω γρήγορα στην Ευρώπη. Εδώ έχουμε τον χάρτη που δείχνει σε ποιε χώρε. Η Ελλάδα δεν είναι μέσα, αλλά θα είμαστε από του χρόνου, γιατί έχουμε. Προπολογισμό, απλά, δεν, απλά δεν, το έχουμε, δεν το έχουμε φωνάξει ακόμα. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή εμφανίζονται γύρω στι 4.500 ε, περιπτώσει συνοικιακών ή πόλεων που σε όλη την Ευρώπη ε, υλοποιούν με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, με την Α προσέγγιση ή τη Β, συμμετοχικό προπολογισμό. Λοιπόν, περισσότερα θα δείτε στη μελέτη που ετοιμάζουμε τέλος του μήνα, θα είναι όλα έτοιμα. Λοιπόν, πώς ήρθε στην Ευρώπη. Ε, από το 2000, λοιπόν, έως σήμερα έχουμε τε, περίπου 4.500 περιπτώσεις. Ε, από την περίοδο των πρώτων παγκόσμιων κοινωνικών φόρουμ που φιλοξένησε το Πορτοαλέγκρε ως πολύ σύμβολο ουσιαστικά συνάντησης ακτιβιστών, δημάρχων στην τοπική αυτοδιοίκηση, προοδευτικών αριστερών, πράσινων, με όλο αυτό το ιδεολογικό, έτσι, όλο αυτό το ιδεολογικό φάσμα. Ξεκίνησε μια δικτύωση επίσης η Ουρμπαλ, που ήταν δικτύωση προοδευτικών δημάρχων στην τοπική αυτοδιοίκηση ευρωπαϊκά. Και φυσικά ανάλογα με το κοινωνικοπολιτικό πλαίσιο της κάθε χώρας στην Ευρώπη, ο τρόπος που μεταφέρθηκε δεν ήταν ακριβώς ο, ο ίδιος. Σχηματικά λοιπόν για τις προσεγγίσεις μπορούμε να πούμε ότι, ότι σίγουρα είναι ένα, μια διαδικασία, ένας χώρος εμβάθυνσης δημοκρατίας σε μια κατεύθυνση κοινωνικής δικαιοσύνης. Δεν σημαίνει ότι απαραίτητα όμως όλα τα παραδείγματα στοχεύουν εκεί. Μπορούμε να έχουμε ταυτόχρονα μια μεγαλύτερη, ας το πούμε, μια, να υπάρχει μια μεγαλύτερη, ένα μεγαλύτερο φόκους, εστίαση σε ζητήματα κοινωνίας πολιτών, στο κοινωνικό δηλαδή επίπεδο, συμμετοχή, ενδυνάμωση, συλλογικότητες, αξιοπιστίας, άρα με κάποιο τρόπο να μην ε, απειλείται το status quo του πώς γίνεται η διακυβέρνηση σε μία πόλη, αλλά να ενισχυθεί η σχέση μεταξύ κοινωνίας πολιτών και τοπικής αυτοδιοίκησης. Επίσης, ένας άλλο τρόπος που μπορεί να ιδωθεί και να εφαρμοστεί είναι για λόγους πιο χρηστής διαχείρισης, δηλαδή για όρους καλύτερου management. Να υπάρχει μία συλλογική υπευθυνότητα από τον κόσμο ως προς τους πόρους, να υπάρχει αξιοπιστία, να υπάρχει διαφάνεια, δηλαδή με όρους πιο τεχνοκρατικού και αυτή είναι επίσης μια προσέγγιση που εφαρμόζεται στην Ευρώπη και στην, εμ, στη Γερμανία, συγκεκριμένα. Ένα, ένα μόνο λεπτό παράδειγμα. Ακόμη. Ένα λεπτό. Απο... Φεύγω από τη Λισαβόνα και πάω στην Ελλάδα. Λοιπόν, Ελλάδα. Έχουμε λίγες αναφορές από το μεταξύ 2000 και 2006. Παρ' όλα αυτά οι παραδείγματα σε Δήμο Κορυδαλού, Αγία Παρασκευή και Σαριανή. Έχουμε παραδείγματα, δεν ξέρω αν τα θεωρούμε επιτυχημένα, γιατί δεν ξέρουμε τι κριτήρια θεωρούμε την επιτυχία, αλλά για την Ελλάδα είναι υπαρκτά και νομίζω ότι αυτό έχει σημασία σήμερα. Ο Δήμος Κηφισιάς το 2015 έχει ιδρύσει συνοικιακά συμβούλια, ε, όπου διαθέτει 450.000 ευρώ ετησίως στο, ε, για το συμμετοχικό προϋπολογισμό. Άρα έχουμε συνεργειακά συμβούλια, κάνουν συνελεύσεις, συνεδριάζουν κανονικά, γίνεται διαβούλευση προτάσεων μαζί με τις υπηρεσίες του Δήμου για να δούμε και την τεχνική εφικτότητα και την οριμότητα των προτάσεων και μετά καταλήγουν σε ψηφοφορία από το Δημοτικό Συμβούλιο. Αυτό λειτουργεί από το 2015 ε, πολύ επιτυχώς. Ένα άλλο παράδειγμα είναι τα Γιάννενα. Έχουν κάνει δύο κύκλους συμμετοχικού προϋπολογισμού, το 2017 και το 2018. Ε, ξεκίνησαν με 200.000, έχει διπλασιαστεί, με πολύ λιγότερη διαβούλευση σε σχέση με την κηφισιά, επηρεασμένη από ε, το Παρίσι και από, από ταξίδια τεχνογνωσίας που έκαναν οι διοικητικοί. Δεν είναι θεσμοθετημένο στην Ελλάδα, όμως τα Γιάννενα έχουν προτείνει ένα αντίστοιχο σύμφωνο με αυτό που είπε ο Χαβιέρ, ένα σύμφωνο δημάρχων, έτσι ώστε να μπορούν να εξασφαλίσουν ότι δεν θα αλλάζει η πολιτική όταν αλλάζουν οι δημοτικές αρχές. 30 δευτερόλεπτα για κάποια συμπεράσματα. Πολύ γρήγορα τα έχω, Βασίλη. Ε... Τα έχω, ωραία. Λοιπόν... Ε, κάποια συμπεράσματα μέχρι τώρα έτσι, έρευνα που κάνουμε είναι ότι τα επιτυχημένα και ολοκληρωμένα σχέδια θέλουν χρόνο και επιμονή. Δεν είναι μια διαδικασία στρωμένη με ροδοπέταλα γιατί ε, χρειάζεται μια πολύ καλή συνεργασία ε, δήμου υπηρεσιακών και, ε, και κοινωνία πολιτών και κατοίκων η πιο σημαντική έλλειψη που παρατηρείται στην Ελλάδα αλλά και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η έλλειψη θεσμών και εργαλείων για πιο στρατηγικούς σχεδιασμούς για το συμμετοχικό προπολογισμό. Από τη στιγμή που δεν υπάρχει θεσμικό πλαίσιο, είναι απαραίτητο οι διοικήσεις των Δήμων να φέρουν με ένα ή, ακόμα και με ένα σύμφωνο μια συνέχεια στις πολιτικές, έτσι να μην σταματάει αυτή η διαδικασία που παίρνει ούτως ή άλλως πολύ χρόνο για να κινητοποιηθούν όλοι αυτοί οι πόροι. Ε, και τέλος, οι υπηρεσίες των Δήμων να είναι δεκτικές στη νέα μεθοδολογία ή να δημιουργηθούν ειδικά τμήματα που θα παρακολουθούν το συμμετοχικό προϋπολογισμό. Γιατί οι ιδέες χρειάζονται έναν χρόνο ορίμανσης, ο κόσμος ο οποίος προτείνει καινοτόμα πράγματα δεν σημαίνει ότι απαραίτητα σκέφτεται το αν είναι εφικτά, νομικά, οικονομικά κτλ. Άρα χρειάζεται, αν όντω θέλουμε να δώσουμε εκεί βαρύτητα, και ένα, ένας υποστηρικτικός μηχανισμός που θα μπορεί να το φέρει ως πέραν και να το υλοποιήσει, να το δει ο κόσμος αυτό να γίνεται πράξη, άρα με κάποιο τρόπο ότι η συμμετοχή του ε, έχει νόημα. Συγγνώμη από τους διερμηνείς που το πήγα τρέχοντας, αλλά έπρεπε να κρατήσω το χρόνο.